Κύριε Αρχηγέ, καλησπέρα. Σε εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινούμε με το να προαναγγείλουμε τον απόψινό μας καλεσμένον που θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αφού πρωταγωνιστής μεγάλος στην προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση ήταν ο Royal Theo με την κατάκτηση του επάθλου St. Ledger. Μαζί μας σε λίγο θα είναι ο αναβάτης, τον Νίκος ο Τσακούρας. Θα έχουμε μια πολύ καλή κουβέντα μαζί με τον Νίκο για την χθεσινή επιτυχία με τον Royal Theo και γενικότερα όσον αφορά την χρονιά φέτος. Royal Theo πήρε τη ρεβάνς πανηγυρικά από τη μικρή Φινίκη. Όντως, έτσι έχουν τα πράγματα. Πήρε πανηγυρικά τη ρεβάνς και διασκέδασε, μπορούμε να πούμε, τις προηγούμενες ήττες του. Ήταν μια παλικαρίσια νίκη που πιστεύω ότι πολλά κρίθηκαν και στο ρυθμό που έδωσε ο αναβάτης του νικητή, ο Νίκος ο Τσακούρας, ο οποίος θεωρείται σπεσιαλίστα στις μεγάλες αποστάσεις. Μάλιστα. Ήταν πολύ καλή τακτική που ακολούθησε και ο Royal Theo με τον ρυθμό που έδωσε. Μικρή Φινίκη, εντάξει, είπαμε να μην γινόμαστε και κουραστική, εξαιρετική φοράδα, μεγάλη φοράδα, όμως πολύ μεγάλος αντίπαλος είναι κάθε φορά ο Royal Theo. Αυτή τη φορά η μάχη των δύο που μονοπολούν τον τελευταίο καιρό στις μεγάλες αυτές υποδρομίες εκρίθηκε υπέρ του Royal Theo. Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι έδωσα μια συγκλονιστική μάχη, μπορώ να πω. Ειδικά με στην ευθεία. Φαινόταν ότι η μικρή Φινίκη μπορούσε να το συναγωνιστεί, ωστόσο είχε αυτές τις επιπρόσθετες δυνάμεις ο Royal Theo για να κερδίσει στο τέλος καθαρά, με 1,5 μήκος. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε όσον αφορά τη συνάντηση. Εγώ θα πω για την έκπληξη στο φινάλ. Σαβάν Μύρη ανέτρεψε όλα τα δεδομένα, όχι μόνο της υποδρομίας, αλλά και της συνάντησης. Γιατί πιθανόν, αν δεν κέρδιζε η Σαβάν Μύρη, να είχαμε και τυχερούς είτε σε Pick 6 είτε σε 9. Ήταν χτες, ναι. Σε 9. Ναι. Να πούμε ότι η ιδιοκτησία του συμπαθεί σε εσένα, Σάβα Ευαγγέλου Γεωργίου. Βεβαίως, και εμένα, πολύ καλή φυσικά δουλειά από τον κύριο Σάβα Ευαγγέλου Γεωργίου. Λοιπόν, εμείς πάμε όμως να απολαύσουμε για άλλη μια φορά το κύπελλο St. Ledger και την νίκη του Royal Theo και θα επιστρέψουμε να δούμε κατάξεις και να πάμε στον Νίκο Τσακούρ. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας επάθλων St. Ledger 2021 Royal Theo. Έχει γρήγορη κίνηση και θα είναι οδηγή στην υποδρομία. Καλή κίνηση και είχε ο Ζούκοφ και η μικρή Φινίκη, οι οποίοι τοποθετούνται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Royal Theo λοιπόν οδηγεί την υποδρομία. Η μικρή Φινίκη ακολουθεί στο ένα μήκος. Στη συνέχεια είναι ο Ζούκοφ που ακολουθεί και ο Μαντίπα είναι σε καλή θέση. Από την εξωτερική είναι ο Russian Problem, ο Sir Jack, κριτικός Delilah, The Imp, ο Χαβάη Μαέστρο στην τελευταία θέση. Πλησιάζοντας το ύψος των 600 μέτρων, με τον Royal Theo να δίνει τον δικό του ρυθμό. Είναι στα 4 περίπου μήκη από τη μικρή Φινίκη. Ο Ζούκοφ είναι στη εσωτερική και ο Μαντίπα σε δεύτερο μαλλοδιάδρομο. Και στο 500 η ίδια σειρά, δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση. Ο Royal Theo στο ρυθμό του, 4 μήκη από τη μικρή Φινίκη. Ο Ζούκοφ ακολουθεί από την τρίτη θέση και ο Μαντίπα στην τέταρτη. Και τα άλογα ετοιμάζονται να μπουν στην πρώτη ευθεία, με τον Royal Theo να διατηρεί το προβάδισμα των 3-4 μηγών από το η μικρή Φινίκη Ζούκοφ. Συνέχεια Russian Problem, Μαντίπα με κριτικός Delilah να ακολουθεί πιο πίσω. The Imp και ο Χαβάη Μαέστρο συνεχίζει να είναι στην τελευταία θέση με τον Royal Theo να ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο επικεφαλής. Δύο μήκες, ένα καλό ρυθμό από τη μικρή Φινίκη. Στο ένα μήκος είναι και ο Ζούκοφ, Μαντίπα και Russian Problem στο ίδιο ύψος. Συνεχεία ο Sir Jack ακολουθεί πιο πίσω με The Imp, κριτικός Delilah και ο Χαβάη Μαέστρο. Ο Royal Theo πάντα στον ίδιο ρυθμό. Είναι τρία μήκη μπροστά από τη μικρή Φινίκη, Ζούκοφ, Μαντίπα και Russian Problem. Ακολουθούν πιο πίσω με τον Sir Jack να έπεται ο The Imp, κριτικός Delilah, ο Χαβάη Μαέστρο. Royal Theo πάντα στην πρωτοπορία, η μικρή Φινίκη. Να δούμε πότε θα αποφασίσει να κάνει ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας το άνοιγμα του. Ήδη ανοίγει ο ρυθμός και ο Royal Theo κρατά την πρωτοπορία. Πλησιάζει τώρα η μικρή Φινίκη στα 2-2,5 μήκη. Ο τρίτος έμεινε 7-8 μήκη πίσω. Είναι ο Russian Problem με τον Sir Jack και τον The Imp, ο οποίος προσπαθεί να κάνει ανέβασμα. 600 Royal Theo πάντα στην πρωτοπορία. Η μικρή Φινίκη σε ένα ξέφρενο ρυθμό. Οι δύο πρωτοπόροι προηγούνται γύρω στα 10-12 μήκη του τρίτου αλόγου. Ο Royal Theo έχει την πρωτοπορία. Τώρα πιέζει αποφασιστικά ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Για να δούμε αν θα μπορέσει να τον πιάσει. Ο τρίτος έμεινε 15 μήκη πιο πίσω. Royal Theo παίρνει πρώτο στην ευθεία. Ο μικρή Φινίκη πιέζει τώρα. Είναι στο ένα μήκος και φαίνεται έχει δυνάμεις. Τον πιάνει σε αυτό το σημείο το Royal Theo. Η μικρή Φινίκη. Μικρή Φινίκη και
και Royal Theo στη σκληρή μάχη, καθώς δεν τα βάζει κάτω Royal Theo. Royal Theo και μικρή φινίκη μέχρι τέλους στην αρπαστική αναμέτρηση. Royal Theo έχει τις δυνάμεις σήμερα, τις έχει για να κερδίσει καθαρά τη μικρή φινίκη. Λοιπόν, είδαμε πως ο Royal Theo επικράτησε στο κύπελλο St. Leger, κέρδισε μια αξιολογία αντίπαλο φυσικά όπως ήταν η μικρή φινίκη. Καλή εμφάνιση και για τον Russian, τον The Imp και τον Russian Problem και πίσω. Λοιπόν, Χάρη, πάμε κατά τάξεις. Έχεις κάποιο σχόλιο άλλο? Όχι, νομίζω τα είδαμε όλα. Νομίζω να περάσουμε στις κατά τάξεις, να δούμε ότι είναι σε μεγάλη φόρμα ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Πήρε ακόμα τρεις νίκες. Σε τρεις συναντήσεις πήρε 11 νίκες. Ναι. Οπότε έχουμε τον Κωνσταντίνο Καποδίστρια σε 40 νίκες, έχει διπλάσιο αριθμό νίκων από τον Σταυρνίδη, τον Γιώργο που έχει 20. Τρίτος ο Δημήτρης Κεφάλας με 15, τέταρτος ο Μιχάλης Πέπος με 13, πέμπτος ο Ολύμπιος Γεωργίου με 12, έκτος Χαραλάμπος Ανδρέου με 9, έβδομος Νίκος Τσακούρας με 8, όγδος Παναγιώτης Αθανασίου με 7, ένατος Μινάς Κωνσταντίνου με 6 και δεκάτος Παναγιώτης Δημητσάνης, τον οποίο βλέπουμε στη δεκάδα με 6 νίκες. Πάμε στους προπονητές τώρα. Ο Χρήστος Χριστοφόρου είναι πρώτος με 16 νίκες, ακολουθεί ο Μιχάλης Παράσκου με 15. Τρίτος Πανίκο Τσακούρας με 12, τέταρτος Χρήστος Πετρούτσος με 12, πέμπτος Νταρχάιτα με 10. Έκτος Κυριάκος Ροδί Κυριάκο με 9, έβδομος Πανίκος Ονουφρίου με 8, όγδος ο Κυριάκος Μιλιώδης με 8, ένατος Γιώργος Τσελεβής με 7 και δέκατος Νίκος Νικολάου με 7. Μάλιστα. Απλά θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε για δύο άλογα. Βίτης Ελευθερία παρουσιάστηκε στην επανεφάνιση της σε πολύ καλή φόρμα. Κέρδισε και τρίτη συνεχόμενη για το Hellenic Boy. Μάλιστα. Ο οποίος και αυτός έδειξε εξαιρετικά. Συνεχίζει την πολύ καλή του φόρμα. Σωστά, δηλαδή. Σήμερα και να πούμε ότι παραμένει στην κλάση ο Hellenic Boy. Ναι, βεβαίως. Έχει και άλλα να δώσει. Ακόμα ένα πρωτίο για να πάρει το εισιτήριο για τη δεύτερη κλάση. Σωστό. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Τηλεφωνική γραμμή. Νίκο Τσακούρας μας περιμένει εδώ και λίγη ώρα. Νίκο, να σε καλησπερίσουμε στην εκπομπή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την άμεση θετική ανταπόκρισή σου. Να τα πούμε στην εκπομπή μας σήμερα. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία για τον Royal Theo στην την Κυριακή, στο έπαθλο St. Leger. Να ξεκινήσουμε με αυτή την νίκη, Νικόλα. Ήταν και μια πολύ εξύπνη τακτική και από μέρους σου, όμως σίγουρα ο Royal Theo είναι ένα λόγο μεγάλων δυνατοτητών. Παρά τις τελευταίες έτσι ήττες από τη μικρή φινίκη, πάντα είναι ένα άλογο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κερδίσει την μεγάλη αντίπαλό του. Σίγουρα είναι. Νικόλα μου, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα, δεν σε άκουμε πολύ καθαρά. Δεν ξέρω αν μας έχεις σε ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο ή αν είσαι κάπου που δεν έχει καλό σήμα, γιατί δεν σε άκουμε καθαρά. Αν μπορείς είσαι να μετακινηθείς λίγο ή να είσαι σε ανοιχτή ακρόαση, να κλείσεις την ανοιχτή ακρόαση για να έχουμε καλύτερο ήχο. Λοιπόν, μας ακούς, Νικόλα? Ναι. Πολύ ωραία. Τώρα σε ακούμε καθαρά. Οπότε πάμε έτσι λίγο εντάχει από την αρχή, Νικόλα. Royal Theo, γιατί είχαμε έτσι κάποιες διακοπές, είπαμε για την τακτική. Είναι ένα άλογο εξαιρετικό. Το έδειξε σε όλες τις εμφανίσεις. Κέρδισε μια μεγάλη αντίπαλο όπως ήταν η μικρή Φινίκη. Ναι, εντάξει, όπως είπα στην αρχή, είναι η Φινίκη, ο Θεό είναι δύο άλογα εντάξια. Εντάξει, που. Πότε ο ένας κερδίζει ο ένας, πότε κερδίζει ο άλλος. Ο σκουπός μας είναι σε κάθε υποδρομία που αναμετρώνται τα δύο άλογα. Όσον εγώ, όσον ο Κωνσταντίνος, ο Καποδίστριας, όσον και όλη η ομάδα των δύο άλογων, να απολαμβάνουμε τα δύο άλογα. Εντάξει, όσον αφορά την χτεσινή υποδρομία, επικράτησε ο Royal Theo. Εντάξει, νομίζω εντάξει, είχαμε έναν καλό ρυθμό, έναν χαμηλό ρυθμό στην αρχή, το οποίο ευνόησε το άλλο ρυθμό. Και είχε τις δυνάμεις στο τέλος αυτή τη φορά να αποκρούσει την επίθεση. Ναι, που παρόλα αυτά ο ρυθμός ήταν
ευνόησε το άλογο μου. Παρ' όλα αυτά όμως, αν δούμε τη μικρή φινίκη, τα τελευταία 50 μέτρα σε ένα σημείο, νομίζω στα 7 με κυφερλό, ξέδειξε νικήτρια. Ναι. Εντάξει, στο τελευταία 50 μέτρα, εντάξει, ο δικός μου θεωρώ ότι έχει τον καλπασμό, αυτό είναι το τέλος, στο τέλος έχει κρατήσει. Μάλιστα. Πάντως θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που είπες. Είναι χαρά μας όλων και εσάς που είσαστε οι κύριοι παράγοντες για αυτές τις μεγάλες μονομαχίες να βλέπουμε αυτά τα δύο άλογα να συναγωνίζεται το ένα το άλλο. Είδαμε μεγάλες μαχές κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ανάμεσα στα δύο άλογα που νομίζω δεν διαφωνεί κανείς ότι πρόκειται για τα δύο κορυφαία άλογα αυτή τη στιγμή στον Κυπριακό Ιπποδρόμο, Νίκολα. Ακριβώς έτσι ακριβώς. Παρά μόνο εντάξει, όταν ξέρεις το αντίπαλο σου διαγωνίζεται συνέχεια μαζί του, απλά εντάξει, το μόνο μετά που μένει είναι πώς θα έρθει στη λεπτομέρεια, αν το οποίο θα σε ευνοήσει να κερδίσει, ξέρω εγώ, να έχει κανένα ευνοήσει. Οτιδήποτε. Αλλά όσον αφορά τα δύο άλογα, ειλικρινά εγώ πάντα πηγαίνω, ας πούμε, απολαμβάνω το. Πραγματικά. Αυτό είναι. Και πριν πάμε και στο Χάρη, απλά θέλω να ρωτήσω ακόμη κάτι όσον αφορά την εχθέση, την προχθέσινη υποδρομία. Οι τέτοιες υποδρομίες, Νικόλα, εντάξει, είσαι έμπειρος αναβάτης, χρόνια στο επάγγελμα του αναβάτη. Όμως τέτοιες υποδρομίες προκαλούν έτσι πριν τη διεξαγωγή τους λίγο άγχος, λίγες σκέψεις περισσότερες το βράδυ, το τι θα κάνω, μια περισσότερη ίσως κίνηση, λίγο περισσότερη μελέτη. Βέβαια, σίγουρα. Τώρα ένα θέμα που έχω εγώ συγκεκριμένα, επειδή ασχολούμαι συνέχεια από την νύχτα, ίσως που είμαι προηγούμενη, για να βρω τι θα με ωφελέσει, πώς ο αντίπαλος μου, πώς ποια τακτική θα ακολουθήσει, το οποίο σίγουρα φέρνει και άγχος, στρες, φέρνει νεύρα. Εντάξει, πόσο μάλλον εγώ που οι διαιτές μου είναι λίγο εξαντλητικές σε σύγκριση με άλλους αναβάτες, διότι περισσότερες φορές δεν έχουν το πρόβλημα, είμαι περισσότερο χαρούμενοι, μπορώ να πω. Νομίζω όμως ότι ξεκίνησε θετικά ο τρόπος σκέψης σου, Νικόλα, όταν έδειξες αποφασιστικότητα το να υπεύσεις αυτό το άλογο με αυτά τα κιλά, γιατί γνωρίζω μια μικρή λεπτομέρεια ότι εντάξει, δεν ήταν τόσο εύκολο ούτε για τον ιδιοκτήτη ούτε για σένα να φτάσεις σε αυτά τα κιλά τη συγκεκριμένη μέρα για να τρέξεις το άλογο. Ναι, εντάξει, χτες έχουμε ένα θέμα με τα κιλά μας, όμως χτες είμαστε ακόμα πιο κάτω από τα 2 κιλά overweight, είμαστε ακόμα πιο κάτω. Πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ με την εμπειρία τη δική μου σίγουρα τα κιλά παίζουν καθόλου ρόλο, αλλά κέρδισα μεγάλες υποδρομίες, πάρα πολλές μεγάλες υποδρομίες και σε αριθμό αρκετές μπορώ να πω. Εντάξει, η κολόνια τούτη έχει χρόνια που πάει. Δηλαδή, ίσως τον ιδιοκτήτη να τον ακόμη περισσότερο σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Χαρή. Εγώ ήθελα να χαιρετήσω και εγώ με τον ιστήρα μου τον Νίκο, να δώσω συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία του. Και ήθελα να αναφέρω έτσι ένα γενικό σχόλιο ότι το άλογο που κέρδισε τη μικρή Φινίκη ο Νίκος είναι η προπονήση του αδερφού του. Μάλιστα. Και δεν είχε καμία αναστολή, όπως πάντοτε, να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να κερδίσει αυτή τη μεγάλη μάχη. Νομίζω ότι πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος έξω, ότι έχουμε ένα άθλημα το οποίο δεν είναι όπως το λένε οι περισσότεροι, αλλά υπάρχει και η εντιμότητα, υπάρχει και ο συναγωνισμός και γενικά ο καθένας με τη δουλειά του, όπως το είδαμε για ακόμα μια φορά σε αυτή την υποδρομία. Ναι, μα ειδικά σε τέτοιες υποδρομίες, να προσθέσω για να πάμε στον Νικόλα, ειδικά σε τέτοιες υποδρομίες δεν παίζει κανένα ρόλο το πού ανήκει το κάθε άλογο, το ποιος είναι ο αναβάτης, το ποιος είναι ο προπονητής, αφού θεωρείται τιμή το να κερδίσεις ίσως το καλύτερο άλογο αυτή τη στιγμή στον Κυπριακό Ιπποδρόμο που θεωρεί το η μικρή Φινίκη. Σαφώς τα υπόλοιπα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, έτσι Νίκο. Έτσι, καταρχάς να ευχαριστήσω Χαριά, συγχαρητήρια του. Εντάξει, όσο το πρώτο που είπε ο Χάρης, ότι μπορεί εγώ να επέμβω το Ρόιαλ Θεό, ο αδερφός μου ο Βανίκος να προπονηθεί στις μικρές Φινίκης. Καταρχάς να πω ότι με τον αδερφό μου τον Βανίκο δεν τυχαίνει κάτι που να διαχωρίζει τη σχέση μας ή οτιδήποτε. Πόσο μάλλον μπορώ να σου πω ότι
συζητούμε το μαζί, δηλαδή το παραμονή στο γραφείο του Πανίκου, ας πούμε, συζητούμε το, δεν υπάρχει κάτι. Παράλληλα, εγώ όμως, σε αυτό το κομμάτι, η σκέψη μου μερικές φορές, πάντα, μια φορά να το σκεφτώ πάντα, ότι έφτιανω μια ευχαρίστηση πάντα, ότι ο Πανίκος είναι ο προπονητής, είναι ο άλλου καλού άλογου, εγώ καβαλικό άλογο, διάμονη μια ευχαρίστηση, είναι ξέρω σαν οικογένεια, ότι θα μου κάτι καλό. Έτσι προσπαθώ πάντα να το βλέπω. Σωστά. Και κάτι που μου διά χαρά εμένα. Ναι. Διά μου χαρά. Και τις μάχες που έκανε μαζί με τον Ρένο, τον άλλο τον αδερφό του, σαν αναβάτες. Ήταν top. Μάλιστα. Κάτι με τον Ρένο έχω επανεγγελθεί. Σωστό. Και κλείνοντας, Νίκο, να πάμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό σχόλιο, μια τελευταία ερώτηση. Όπως είπες και εσύ, η κολόνια αυτή κρατάει χρόνια, κρατάει και φέτος η κολόνια, με το ίδιο αρώμα. Νίκος Τσακούρας. Και φέτος δείχνει τις μεγάλες του δυνατότητες, ικανότητες, ένας αναβάτης με τεχνική, με εμπειρία, ένας αναβάτης που προσπαθεί να διατηρηθεί και δεν είναι εύκολο σε κάποια βάρη τα οποία να του δίνουν περισσότερες πιθανότητες και δυνατότητες να τρέχει καλά άλογα. Δεν είναι εύκολο, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, όμως ο Νικόλας είναι και φέτος εκεί. Ναι, να σου πω... πάντα προσπαθώ. Εντάξει, το πράγμα ήρθε μόνο του. Σίγουρα είχα εμπειρίες με άλλους αναβάτες. Είχαμε αναβάτες, αρκετούς αναβάτες, ταλαντούχους αναβάτες, όπως ο Δημητράκης, ο Καλτής, ο Μάρος, ο Μινάς, ο Ζιντήλης, ο Τσέτη. Θεωρώ ότι βοήθησε με αρκετά από μικρός να μπορώ να τρέχω με αυτούς τους αναβάτες, εμπειρικά εννοώ. Ναι. Νομίζω ότι ένα πράγμα που ήρθε ήξερα από μόνο του. Απέκτησα το μετά από το συναγωνισμό με τους συναδέλφους μου, τους άλλους πριν χρόνια πίσω. Θεωρώ ότι απαιτείται σήμερα. Μάλιστα. Παράλληλα, εντάξει, στη φάση που είμαι σήμερα εγώ με τα ψηλά τα κιλά μου, μπορώ να είμαι και πιο κάτω. Ίσως μπορεί να μην ασχολούμαι ιδιαίτερα. Όμως, ναι, το είναι αλήθεια ότι ο σκοπός μου είναι να συμμετάσχω σε στα κύπελα γκρουπ. Εντάξει, λόγω των ταχυλών μου είμαι περιορισμένος. Ναι. Οι πιο κάτω κούρσες σε κλάσεις κλπ. Όπως βλέπουμε τα πράγματα σήμερα, προσωπικά δεν με κάνουν να νιώθω για ασφάλεια. Γιατί βλέπουν και τα λόγα μας ότι σήμερα δεν είναι όπως παλιά. Ναι, πολλά σημαντικό κομμάτι τούτο σίγουρα. Ακριβώς, δεν υπάρχει ασφάλεια και ξέρετε ότι με τον γύρο μεγαλώνουμε. Πρέπει να προσέχουμε παραπάνω. Βάζουμε περισσότερο μυαλό. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, νομίζω είμαι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία μας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, Νικόλα, και στα επαγγελματικά σου και στα προσωπικά σου. Να είστε καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Τσακούρα. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή μας μετά την πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε χάρη με τον Νίκο τον Τσακούρα. Πάμε να δούμε το τι όμορφο έχουμε την Τετάρτη που έρχεται, γιατί έχουμε 7 υποδρομίες. Εντάξει, έχουμε μεταφερόμενα όμως, τα οποία μετά την νίκη της Σαββαμύριας είναι αρκετά και ξεκινάνε από την πρώτη υποδρομία. Δεν θα έχουμε φυσικά PK Jackpot 9. Από εκεί και πέρα υποδρομία που θεωρώ, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, ότι είναι μια αρκετά καλή υποδρομία και μου αρέσει σαν υποδρομία, είναι η έκτη του προγράμματος. Εντάξει, και η έβδομη έχει τις ιδιαιτερότητες της, όμως η έκτη υποδρομία πιστεύω είναι μια πολύ καλή υποδρομία χωρίς να ξεχωρίζει μεγάλο φαβόρι. Είναι οι δύο καλύτερες υποδρομίες κατά την άποψή μου και εμένα και οι πιο αμφίροπες. Ναι. Πιστεύω θα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναγωνισμό σε αυτές τις δύο υποδρομίες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε τα μεταφερόμενα. Βεβαίως να τα πούμε. Ωραία. Τα έχω σημειωμένα εδώ. Είναι το τρίο 2.706 ευρώ, τέτρακας 3.851 ευρώ. Μιλούμε για την πρώτη υποδρομία, αυτά μεταφέρονται. Peak 6 εγγυημένο κοντά στις 30.000 ευρώ. Και Jackpot 9 είναι στις 50.781 ευρώ που δεν έχουμε σε αυτή τη συνάντηση, ούτε στην επόμενη. Ούτε στην επόμενη. Πάλι με 7 υποδρομίες. Ενώ αξιοσημείωτο είναι
ότι είχαμε τυχερού στο Pick 4. Μάλιστα. Παρά την επιτυχία τη Σαββάν Μύρια. Ναι, ναι, είχαμε. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή κανένα δεν το είχαν. Ναι, ναι. Το Pick 4 έβαλαν κάποιοι. Τι είχαμε δει Σαββάν Μύρια. Την τελευταία υποδρομία, ναι. Φαντάζομαι, κέρδισε Σαββάν Μύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Υποδρομία πρώτη. Συμμετοχέ 1200 μέτρα. Miss Fortune με τον Σταυρνίδη και Ένταυρο τον Καντζάλη. Μάσα με τον Καποδίστρια. Fly Sweet με τον Κεφάλα, Δωράνθια με τον Μινάκο Σανίνου, Πυρίχιος με τον Ερακλέος, Νίγιλαν με τον Αδάμου, Hops με τον Ευτυχίο, Ανέμελη με τον Δημητσένη, Diana Jones με τον Αδάμο Γεωργίου τον Μαχιλεγόνο και Showtime Λευκό με τον Ολύμπιο Γεωργίου. 11 συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας, εδώ που έχουμε και τα μεταφερόμενα, προέρχεται από Νίκη Μάσα. Ταξί, ο όμιλος είναι περίπου ο ίδιος, μπορεί να διεκδικήσει και με βελτίωση την νίκη. Θα πω για ένα άλογο το οποίο είδα ότι ήταν είχε ατυχία στην τελευταία του συμμετοχή και πιστεύω στα 1200 μέτρα μπορεί να αποδώσει, είναι η Ανεμέλ. Όντως ήταν ατυχή, κινδύνευσε να ανατραπεί ο Παναγιώτης Δημητσάνης στην ύπευση του με αυτόν τον άλογο. Φαίνεται ότι μπορεί να τρέξει πολύ καλά. Εντάξει, η Μάσα έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Να θυμηθούμε, είναι και άριστη γενεαλογία. Η Μάσα μπορεί να ξαναγερδίσει και φαίνεται και πιο έτοιμη από ό,τι στην προηγούμενη συμμετοχή τη Δωράνθια. 7 Μαρτίου, Μάσα στην Έγκυμη Σφόρτσου στην 5η θέση και Ένταυρο στην 7η, Ανέμελη στην 6η. Έχει δοθεί εκκίνηση τη 5η υποδρομία. Μένει πίσω η Apple Candy και η Μιγιώτη Αγάπη αλλά και η Μάσια για την πρωτοπορία. Τέμο Μαρίζα. Μιγιώτη Λίζα είναι εσωτερικά. Ούτε η Αμερικά είχε καλή εκκίνηση. Μείνει και αυτή πίσω. Εξωτερικά είναι και ο μικρό Αναστάση. Όμω η Τέμο Μαρίζα θα πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται η Ρόια Μπαλερίνα να περάσει η δεύτερη μαζί με τον μικρό Αναστάση. Ωστόσο, εσωτερικά πάντα ακολουθεί η Μιγιώτη Λίζα. Πιο πίσω είναι η Ανέμελη. Η Apple Candy που βελτίωσε τη θέση είναι μακράν πίσω και τελευταία η Μιγιώτη Αγάπη. Ενώ τρίτη από το τέλο είναι η Αμέρικα. Πάντα στην πρωτοπορία η Diamond Marisa είναι στο 1,5 μήκος τώρα. Εξωτερικά ο μικρός Αναστάσιος στο κέντρο του στίβου θέλει να πλησιάσει. Ακόμη πιο έξω έχει βελτιώσει η θέση Miss Fortune. Εσωτερικά είναι η Royal Ballerina. Πιο πίσω πιέζει η Μιώτη Λίζα, Paul Candy, Ανέμελη, Αμέρικα εξωτερικά. Καθώς κοντά στο 400 φαίνεται, αλλά έχει εξωτερικά η Miss Fortune και την Diamond Marisa και τον μικρό Αναστάσιο. Πιο πίσω προσπαθεί η Apple Candy. Diamond Marisa μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Προσπαθεί η Miss Fortune, όμως η Diamond Marisa φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να είναι στο 1,5 μήκος από τη Miss Fortune που θέλει να πλησιάσει εκ νέου. Όμως η Diamond Marisa έχει δυνάμεις. Diamond Marisa 2-3 μήκη από την Miss Fortune. Diamond Marisa, να η Αμερικά τώρα κάνει το finish της. Η Diamond Marisa είναι μπροστά. Παίξω κάνει finish. Η Μάσια που είναι δυνατή. Η Diamond Marisa και Μάσια. Πρώτη υποδρομία, Μάσα Δωράνθια, Νίλαν Ανέμελη. Μάσα Δωράνθια, Νίλαν Ανέμελη, 3-5-7-9, 3-5-7-9. Καλύτερα κανιά δεύτερη υποδρομία, τα λέω με το 1, τρίτη υποδρομία, Μπολ Στρούτ με το 1, δεύτερη υποδρομία, τα λέω με το 1, τρίτη υποδρομία, Μπολ Στρούτ με το 1. Καλύτερα δίδυμα, τρίτη υποδρομία, Μπολ Στρούτ, Καϊλής 1-7 και τέταρτη υποδρομία, Νοτιάς Δόμου Νικόλας 7-1, τρίτη υποδρομία, Μπολ Στρούτ, Καϊλής 1-7 και τέταρτη υποδρομία, Νοτιάς Δόμου Νικόλας 7-1. Και outsider, πέμπτη υποδρομία, Ρεσός με το 2, πέμπτη υποδρομία, Ρεσός με τον αριθμό 2. Άρα στη δεύτερη υποδρομία. 1200 μέτρα. Τα λέω με τον Πέπφο, Μη Σταυρούλα με τον Χαρέλα Μανδρέου, Μη Νιτάρα με τον Μαθητεύον Αλάμο Γεωργίου, Ροσέντο με τον Παύλου, Τιγωτός με τον Μινάκο Σαντίνου, Άνασα με τον Αριστοδήμου, Ανεμοστρόπιλος με τον Κάντζαλη, Χαλένα με τον Δημητσάνη, Κορσάρο Λάιν με τον Κεφάλα και Σεπάστια με τον Κωνσταντίνο Ιώνα. Δεύτερη υποδρομία, χάρη 10 συμμετοχές. Φαίνεται ότι ο Ταλέων ότι δεν κατάφερε σε χρόνια να το πετύχει τη νίκη. Ίσως πετύχει η δεύτερη νίκη σε λίγες ημέρες. Ναι. Βασικά τρέχει με τον όμιλο τον οποίο τερμάτισε τρίτος. Ναι. Και έχει κερδίσει πλειοψηφία αυτόν τον αλόγο. Οπότε αναμένεται να είναι και πάλι το φαβορή. Εντάξει, βελτιωμένος είναι ο Ροσέντο σε αυτόν τον όμιλο, Μη Σταυρούλα. 28 Μαρτίου, Αμέρικα στην νίκη Ταλέων στην τρίτη θέση. Ροσέντο στην τέταρτη, Κιβωτό στην πέμπτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση στη τέταρτη υποδρομία. Καθυστερεί Μη Αθιένου κοντά στα 7-8 μίκη. Για την πρωτοπορία έχει καλή εκκίνηση ο Ταλέων. Royal Ballerina θέλει να είναι κοντά του. Απ' έξω και η Νίλαν από την αρχή σε καλή θέση. Ο Κένταυρος επίσης έχει καλή εκκίνηση. Apple Candy America. Ακούει πιο πίσω εκεί Βοτό. Showtime Λευκό. Ανέμελη. Ροσέντο. Κόμματος Ανδρέας. Και Μη Αθιένου που καθυστέρησε. Καθώς ο Ταλέων σε αργό ρυθμό είναι ένα μήκος από την Royal Ballerina. Εξωτερικά πάντα βρίσκεται η Νίλαν, εσωτερικά βρίσκεται η Apple Candy. Πιο πίσω εξωτερικά είναι ο Κένταυρος μαζί με την Αμέρικα. Ανέμελη επίσης εσωτερικά η Κιβωτός, πιο πίσω ο Ροσέντο. Με τον Ταλέον σε πολύ αργό ρυθμό. Ένα μήκος από τη Ρόγια Μπαλερίνα.
Η Νίλαν είναι στην τρίτη θέση, η Apple Candy, η Αμέρικα, ο Κένταυρος με την Ανέμελη εσωτερικά. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Ταλέον που ανοίγει λίγο τη διαφορά τώρα από τη Ρόγια Μπαλερίνα. Η Νίνιλαν φαίνεται στο σημείο αυτό ότι έχει δυνάμει, θέλει να περάσει δεύτερη πίσω από τον Ταλέον. Πιο πίσω η Apple Candy με την Αμέρικα. Πάντα στην πρωτοπορία ο Ταλέον, η Νίνιλαν πλησιάζει και είναι στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω η Αμέρικα θέλει να κάνει ανέβασμα. Πιο πίσω προσπαθεί και ο Ροσέντο να βελτιώσει θέση. Καθώς στη στροφή ο Ταλέον είναι στην πρωτοπορία, η Νίνιλαν φαίνεται όμως ότι τον ελέγχει τουλάχιστον στο σημείο αυτό. Ταλέον στην πρωτοπορία. Νίνιλαν τώρα θέλει να κάνει την επιθεσή για να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω η Αμέρικα, αλλά και ο Ροσέντο με την Νίνιλαν και τον Ταλέον να δίνουν την μάχη. Η Νίνιλαν παίρνει ένα ελαφρύ προβάδισμα τώρα. Πιο πίσω η Αμέρικα κάνει το καλό τη finish. Στην πρωτοπορία προσπαθεί να διασωθεί η Νίνιλαν. Η Αμέρικα κάνει ανέβασμα στα τελευταία μέτρα και είναι δυνατό. Αμέρικα απ' έξω θα κερδίσει. Δεύτερη υποδρομία, Ταλέον Ροσέντο, Μισταυρούλα, Ανεμοστρόβλο. Ταλέον Ροσέντο, Μισταυρούλα, Ανεμοστρόβλο. 1-4-2, 1-4-2, 7. Τρίτη υποδρομία, 1600 μέτρα, Μπούλ Στρότ με τον Καποδίστρια, Τζούλιο Σίζαρ με τον Ερακλέο Παλικάριο με τον Κεφάλα, Αντίγονο με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Κουιντάρα με τον Σταυρίδη, Τάνο με τον Χαραλάμ Ανδρέου, Καηλή με τον Κάντζαλη και Κυρία Καλού με τον Αδάμ. Οκτώ οι συμμετοχέ τρει υποδρομία, στον όμιλο αυτό σαφώ θα είναι φαβορή ο Μπούλ Στρότ και στην αποστάση αυτή. Χάρη, νομίζω είναι πολύ κοντά στο να πάρει άλλη μια νίκη. Εντάξει, από εκεί και πέρα μπήκε σε μια περίοδο καλή ο Καηλή. Πάει σε λίγο πιο μεγάλη απόσταση. Ωστόσο, εντάξει, τον όμιλο αυτό είναι υπολογίσιμο. Να πω για ένα outsider στην υποδρομία αυτή, ο Αντίγονο. Όντω είναι φαβορή και κατά την άποψη τη δική μου, ο Μπουλ Στρότ. Καηλή είναι σε μεγάλη φόρμα, πιστεύω. Ναι. Μπορεί να παρά τη μεγαλύτερη απόσταση να πρωταγωνιστήσει. Είναι και το Βαλιγκάρε μου που ευνοείται σε αυτή την απόσταση. Πάμε να θυμηθούμε 17 Φεβρουαρίου, Σερ Σότος. Σερ Σότος, ο οποίος διαγωνίζεται στην τέταρτη υποδρομία, δούμε και αυτόν. Μπουλ Στρότ στη δεύτερη θέση, Κουιντάρα στην έβδομη, Καηλή στην ένατη, Κυρία Καλού στην τρίτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη 7η υποδρομία. Έχει καλή εκκίνηση ο Σερ Σότος. Ο Καηλή έμεινε πίσω και η μικρή Δημητριάνα. Θέλει να πάει στην πρωτοπορία ο Σερ Σότος, ο Τζέισον. Να ο Πακίντη εξωτερικά που θέλει να βελτιώσει την θέση του και θέλει να είναι κοντά πλέον στο Σερ Σότο που είναι στην πρωτοπορία. Ο Πακίντη είναι στα δύο μήκη. Πιο πίσω θέλει να βελτιώσει θέση και ο Αλεξ Στάρ και ο Τζέισον. Απ' έξω τρέχει και η κυρία Καλούτα. Τα υπόλοιπα λόγα έμειναν λίγο πίσω. Καθώ στην πρωτοπορία είναι ο Σερ Σότος. Ο Πακίντη θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον καλό ρυθμό που δίνει ο Σερ Σότος. Πιο πίσω ο Αλεξ Στάρ, η κυρία Καλού, η Κουιντάρα, ο Μπουλ Στρότ, υποπίεση πίσω είναι και η Σταυρονίκη. Με το να θέλει να κάνει γρήγορη επίθεση στον Σερ Σότο για να περάσει νωρίς την πρωτοπορία. Ο Αλεξ Στάρ θέλει να καλύψει. Πιο πίσω είναι και η κυρία Καλού. Δίπλα από το Σερ Σότο είναι ο Πακιντής. Πιο πίσω ο Αλεξ Στάρ. Ακόμη πιο πίσω τώρα προσπαθεί ο Μπουλ Στρότ να κάνει το finish του και η Σταυρονίκη με το Πακιντή. Δίπλα από τον Σερ Σότο που επιστρέφει. Να και ο Αλεξ Στάρ που κάνει finish. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Πακιντή και Σερ Σότος, Αλεξ Στάρ, κυρία Καλού. Μάχη μέχρι το τέλος. Απ' έξω τώρα κάνει φινίς και ο Μπουλ Στρότ. Καθώς ο Σερ Σότος επιμένει, ο Πακιντή είναι κοντά του. Απ' έξω κάνει φινίς η κυρία Καλού. Πιο έξω ακόμη τώρα ο Μπουλ Στρότ. Στην πρωτοπορία ο Σερ Σότος, κυρία Καλού. Σερ Σότος και Μπουλ Στρότ τελικά. Πάμε να δούμε τρίτη φορμία. Μπουλ Στρότ Καηλή. Παλιγάρι μου Αντίγονο. Μπουλ Στρότ Καηλή. Παλιγάρι μου Αντίγονο. 1-7-3-4, 1-7-3-4. Τετάρτη υποδρομία 1600 μέτρα, τον Νικόλα με τον Καποδίστρια, Σερ Σότος με τον Αδάμου, Παντελή Πάνθερ με την Ιτσάνη, Κυρία Γκίνη με τον Χρόνο Μαντρέο, Νέβερ Σενέβερ με τον Σταυρνίδη, Ραπτάκη με τον Ερακλέο, Μωτιά με τον Παύλου και Μαλή με τον Ευτυχίο. Οκτώ συμμετοχέ τετάρτη υποδρομία, χάρη. Φαίνεται ότι σιγά σιγά να κάμπτει ο Νοτιά με τι συμμετοχέ που βάζει στο ενεργητικό του και μπορεί να χτυπήσει νίκη. Το ίδιο όμω στόχο έχει και ο Ντόμνου Νικόλα. Πάμε να δούμε 17 Μαρτίου, Νεπτόλεμο στην νίκη, Ντόμινο Νικόλα στη δεύτερη θέση, Παντελή Πάνθερ στην έκτη, Νέβερ στην δεύτερη, Ραπτάκη στην πέμπτη. Και όλα έτοιμα αυτή τη στιγμή. Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Λίγο πίσω έμεινε με την εκκίνηση ο Νεπτόλεμο, δεν έχει πολύ καλή εκκίνηση. Ενώ για την πρωτοπορία προσπαθεί να οδηγήσει ο Σεϊτάνη από την εσωτερική, από το Σερ Σότο και τον Παντελή Πάνθερ που ακολουθεί. Σεϊτάνη λοιπόν αναλαμβάνει να οδηγήσει, έχει κοντά του τον Σερ Σότο, τον Παντελή Πάνθερ και δίχα βάει σε 6, τον Ντόμνου Νικόλα και τον Νέβερ Σέινεβερ. Ο Νεοπτόλεμος κερδίζει έδαφος από την εσωτερική και είναι ήδη στην τέταρτη θέση. Ενώ δεν είχε καλή εκκίνηση ύψος των χιλίων μέτρων στην πρωτοπορία, ο Σεϊτάνης έχει στο μισό μήκος το Σερ Σότο, στα τρία μήκη ο Παντελής Πάνθερ.
Νεοπτόλεμος ακολουθεί στα 2-3 μίκη με τον Ντόμνο Νικόλας τώρα να βελτιώνεται, ενώ και ο Νεβερ Σένεβερ είναι σχετικά πίσω σε αυτό το σημείο. Περνούμε το ύψος των 800 μέτρων με το Σεϊτάνι να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται, ενώ βρίσκει ακόμα ένα πέρασμα ο Νεοπτόλεμος για να περάσει στη δεύτερη θέση. Από την εξωτική ανεβαίνει ο Ντόμνουρ Νικόλας με τον Σεϊτάνι στην πρωτοπορία. Ο Νεοπτόλεμος είναι στο ένα μήκος, πιο πίσω είναι ο Ντόμνουρ Νικόλας και ο Παντελής Πάθερ πολύ πιο πίσω. Το πέμπτο άλογο, ύψος των 400 μέτρων ο Σεϊτάνις και ο Νεοπτόλεμος τώρα, ο οποίος είναι δυνατός και θέλει να ελέγξει το ρυθμό από το Σεϊτάνι, ο οποίος προηγείται. Ο Νεοπτόλεμος θέλει να περάσει στο μέσο της ευθέας ο Νεοπτόλεμος και να δημιουργήσει μια διαφορά δύο μήκων από το Σεϊτάνι που ακολουθεί δεύτερος, πιο πίσω είναι ο Ντόμνουρ Νικόλας και αρκετά πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Νεοπτόλεμο να ανοίγει τη διαφορά σε εύκολο και πάλι ρυθμό. Είναι στα τρία μήκη μπροστά, τέσσερα. Να κερδίσει εύκολα και πάλι ο Νεοπτόλεμος για τη δεύτερη θέση. Ντόμνου Νικόλας. Τέταρτη υποδρομία Νοτιάς Ντόμνου Νικόλας. Κυρία Γεγή Μαλής. Νοτιάς Ντόμνου Νικόλας. Κυρία Γεγή Μαλής. 7148. 7148. Πέμπτη υποδρομία. 1500 μέτρα. Τόμας Βέμορισαν με τον Νίκο Τσοκούρα, Ερεσός με τον Σταυρνίδη, Βίβια με τον Ανδρέα Θανασίου, Μικρός Ανδρέας με τον Καποδίστρια, Μακεδόνισσα με τον Κεφάλα, Μάντις Τηρεσίας με τον Παύλου, Κολούμπια Τάξη με τον Μινά Κωνσταντίνου, Ακύλας με τον Πέπο, Πυλαγόρας με τον Κάντζαλη, Social Distance με τον Ηρακλέος. 10 συμμετοχές χάρη στην πέμπτη υποδρομία, εντάξει από τα 1500 μέτρα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι σε φόρμα ο Τόμας Βέμορισαν. Θα πω όμως για ένα άλογο τον μικρό Ανδρέα που πιστεύω ότι και στην απόσταση και στον όμιλο αυτό μπορεί να διεκδικήσει νίκη. Ναι, φαίνεται ότι δεν ενοχλείται ο Τόμας Μέμορισαν από τη μεγαλύτερη απόσταση. Θα το δούμε εξάλλου και στο βίντεο. Ναι. Αν είναι αυτό που θα δούμε. Ναι. Που είναι δεύτερος. Οπότε μπορεί να διεκδικήσει νίκη. Με κάποιες ευνοϊκές συνθήκες διαδρομής η Ερεσός θα είναι πάρα πολύ καλή. Και όντως ο μικρός Ανδρέας φαίνεται ότι έχει μεγάλη δυνατότητα σε αυτόν τον όμιλο για να πρωταγωνιστεί. 7 Μαρτίου αποκάλυψε στην νίκη Τόμας Μέμορισαν στη δεύτερη θέση, Βίβια στην τέταρτη, Μάντις Τηρεσίας στην έκτη, Κολούμπια Τάξη στην πέμπτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας, αποκαλύψει πολύ καλή εκκίνηση και θέλει να οδηγήσει την υποδρομία, την οποία θα οδηγήσει. Πάει στο κεφάλι λοιπόν αποκάλυψη, Μαρίνη Κόρτο αποδοθεί στη δεύτερη θέση και στη συνέχεια ο Κολούμπια Τάξη με τον Δον Χαράλαμπο. Πέμπτος ο Τόμας Μέμορισαν και στην έκτη θέση ο Μάντις Τηρεσίας Ατσούγκο. Βίβια είναι πίσω, πολύ πίσω η Ζάουρ ύψος 800 μέτρων με την αποκάλυψη να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται ο Δον Χαράλαμπος. Έχει περάσει τη δεύτερη θέση μαζί με τη Μαρίνη Κόλ. Εσωτερική τρέχει ο Κολούμπια Τάξη και πιο πίσω προσπαθεί να βελτιωθεί ο Τόμας Μέμορισαν με τη Μαρίνη Κόλ τώρα να περνά στη δεύτερη θέση και να ακολουθεί την πρωτοπόρο αποκάλυψη. Και την πλησιάζει σε αυτό το σημείο. Πλησιάζοντα σε ψηλό 400 μέτρο, η αποκάλυψη βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Μαρίνη Κόλλο υποπίεση προσπαθεί να διατηρήσει επαφή τώρα, καθώ ξεφεύγει περισσότερο τώρα η αποκάλυψη. Τόμας Μέμορισαν περνά στην τρίτη θέση με την αποκάλυψη. Να ανοίγει τώρα τη διαφορά από τη Μαρίνη Κόλλο και το Τόμας Μέμορισαν που είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση. Αποκάλυψη από την αρχή στην πρωτοπορία. Είναι 4-5 μήκη μπροστά από τη Μαρίνη Κόλλο. Τόμας Μέμορισαν και ο πίσω και ο Κολούμπια Τάξη ακολουθεί. Η αποκάλυψη πολύ δυνατή. Είναι 5-6 μήκη μπροστά. Αποκάλυψη θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Τόμας Μέμορισαν, Μαρίνη Κόλ και Βίβια. Πέμπτη υποδρομία Τόμας Μέμορισαν, Ερεσός, Μικρός Ανδρέας, Κολούμπια Τάξη. Τόμας Μέμορισαν, Ερεσός, Μικρός Ανδρέας, Κολούμπια Τάξη. 1-2-4-7. 1-2-4-7. Έκτη υποδρομία 1200 μέτρα. Μιγιώτη Στόρ με τον Χαράλαμο Ανδρέου Κίνγκ, Ηλίας με τον Σταυρίδη, Γκλάτιος με τον Γεωργίου, Αρμαγεδόν με τον Πέπο, Παπούτσο Τάμπας με τον Λαό, Grand Ramera με τον Κάντζαρη, Game Over με τον Μαθηγόνα Δάμο Γεωργίου, τα Καταμπλέτη με τον Καποδίστρια, Ιωτή Σαμπέγια με τον Δημητρίου, Φιλίσια με τον Ανδρέα Θανασίου, Μύρονα με τον Αδάμου και Μάιτι Τάζ με τον Κωνσταντίνο Ιωάννη. 12 συμμετοχές, έκτης υποδρομίας, είπαμε χάρη από τις πολύ καλές της ημέρας. Σε ακούμε. Ναι, από τις καλές της ημέρας και δύσκολες υποδρομίες, πιστεύω ότι είναι πολύ μικρή διαφορά που θα κριθεί ο νικητής. Δεν ξεχωρίζει κανένα άλλο πολύ. Μου αρέσει ότι τα κατάμβλητη στο χέρι του Κωνσταντίνου Καποδίστρια για να διεκδικήσει την νίκη. Είναι και ο Μιλιώτης σε top φόρμα. Πολύ καλά τα βάρη αυτή τη φορά του παππού του Τάμπα. Μάλιστα, υπάρχουν κάτι. Πολλά άλογα. Δηλαδή και ο Κίνγκ Ηλίας είναι σε φόρμα. Ναι, και επίσης ένα άλογο το οποίο κάθε φορά παρουσιάζεται και είναι και outsider, αλλά είναι στο ταμπλό, είναι ο Γκλάτιος. Και αυτό είναι πολύ καλή κατάσταση του. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 10 Μαρτίου, Μιγιώτη Στόρ στην νίκη, Γκλάντιο στη δεύτερη θέση, Γκράν Ραμέρα στην τέταρτη, τα κατάμπλετη στην τρίτη, Μιγιώτη Σαμπέγια στην δέκατη, Μάιτι Τάστη στην δέκατη θέση.
Έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας, σχετικά καλή εκκίνηση για τα άλογα με πίσω Μιγιώτης, Αμπέγια και Θράκη. Στην πρωτοπορία προσπαθεί ο Γκλάντιος, ο Μιγιώτης Τόρ ψάχνει το διάδρομο για να περάσει αυτός στην δεύτερη θέση. Μαζί με τον Fly Start εξωτερικά, ο οποίος είναι τρίτος. Ακόμη πιο έξω μάτι, Τας Γκραν Ραμέρα εσωτερικά. Γκλάντιος στην πρωτοπορία είναι κοντά από την αρχή, ο Μιγιώτης Τόρ. Απ' έξω είναι Fly Start και Mighty Tas. Περιμένει εσωτερικά η Grand Ramera, η υπόλοιπα λόγα έμειναν λίγο πιο πίσω, καθώς το 500 δίπλα από τον Gladius είναι ο Μιγιώτης Τόρ, με εξωτερικά Mighty Tas Fly Start, Grand Ramera που θέλει και αυτή να κάνει finish στη στροφή, Gladius και Μιγιώτης Τόρ, πιο πίσω προσπαθεί Grand Ramera, καθώς ο Gladius μπαίνει πρώτος, ο Μιγιώτης Τόρ συνεχίζει και τον καταδιώ και προσπαθεί να κάμψει την αντίστασή του, πιο πίσω κάνει finish τα κατάμπλετη, Μιγιώτης Τόρ και Gladius στην μάχη της νίκης που επιστρέφει ο Gladius εσωτερικά, Μιγιώτης Τόρ εξωτερικά τώρα, όμως παίρνει ελαφρύ πλεονέκτημα Μιγιώτης Τόρ από τον Gladius που επιμένει στην εσωτερική, όμως ο Μιγιώτης Τόρπ θα είναι ο νικητής. Και όπως είναι ο Gladius, τα κατάμε λέει και Grand Ramera. Έχει την υποδρομία, τα κατάμε λέει Μιγιώτης Τόρπ, Παππούτσο Τάμπας, Κιγγελίας. Τα κατάμε λέει Μιγιώτης Τόρπ, Παππούτσο Τάμπας, Κιγγελίας, 8-1-5-2, 8-1-5-2. Έβδομη τελευταία υποδρομία, 1000 μέτρα, Ευρυπίδης με τον Δημητσάνη, Κριτικός Σάντι με τον Πέρπο, Τέσλα με τον Ολύμπιο Ιωρίου, Άκης με τον Σταυρονίδη, Μιγιώτης Φούλας με τον Χαράμα Ανδρέου, Μάικ με τον Καποδίστρια, Αστρέος με τον Κάντζαλη, Τζάνγκο με τον Μινά Κωνσταντίνο, Σέρα Αποστόλη με τον Αδάμο, Εξκλούζι με τον Ευτυχίο και ο Παυσανίας με τον Μαθηό Αδάμο Γιώργο. Και αυτή χάρη από τις δύσκολες υποδρομίες της ημέρας έχουμε σπεσιαλίστες στα χίλια μέτρα, όπως είναι ο Τέσλα, όπως είναι ο Ευρυπίδης, όπως είναι και ο Κρετικός Σάντι που πλέον ήρθε η ώρα νομίζω να διεκδικήσει νίκη μετά την επιστροφή. Και ο Άκης θεωρείται σπεσιαλίστας. Πολλά θα εξαρτηθούν από την κίνηση, ναι. Το ποιος θα οδηγήσει την υποδρομία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ναι, όντως ο Κρητικός Σάντι με μια καλή διαδρομή θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες του να διεκδικήσει την νίκη. Τα άλλα λόγα που είπαμε, τα sprinters, μπορεί και ο Αστρέος. Μάλιστα. 7 Μαρτίου, Νίκαρχος στην νίκη, Κρητικός Σάντι στην τρίτη θέση, Τέσλα στη 12η, Αστρέος στη 10η, Τσάνγκο στην 7η, Αποστόλη στην 6η θέση. Έχει δοθεί η εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Μένει πίσω ο Μιγιώτης Φούλος, δεν είχε τόσο καλή εκκίνηση και ο Σεραποστόλης και ο Λιμιτάπ. Για την πρωτοπορία προσπαθεί αμέσως ο Τέσλα να οδηγήσει και θα οδηγήσει την υποδρομή. Απ' έξω όμως έρχεται ο Σερ Σότος, ο οποίος με την ταχύτητα του θα πάρει την πρωτοπορία από τον Τέσλα, ο οποίος θέλει να είναι κοντά. Κοντά θέλει να είναι και ο Μέγιος και ο Νίκαρχος, καθώς πάντα μπροστά σε ταχύ ρυθμό είναι ο Σερ Σότος. Ο Τέσλα είναι στην δεύτερη θέση. Ο Μέγιος και ακόμη πιο πίσω είναι ο Νίκαρχος. Προσπαθεί να βελτιώσει η θέση του τώρα ο Πίκλης, να είναι σε καλύτερη θέση και ο Κρητικός Σάντι, καθώς ο Σερ Σότος εξακολουθεί σε ταχύ ρυθμό να είναι μπροστά. Ο Μέγιος με τον Τέσλα είναι πιο πίσω. Ο Νίκαρχος, ο Πίκλης, ο Κρητικός Σάντι, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, καθώς ο Σερ Σότος έχει ένα μήκος τώρα, τον Νίκαρχο που φαίνεται ότι είναι δυνατός και θέλει να περάσει και όλα στην πρωτοπορία από τη στροφή πιο πίσω. Ο Κρητικός Σάντι κάνει πολύ καλό ανέβασμα. Ο Νίκαρχος όμως έχει πάρει το πλεονέκτημα στα 3-4 μήκη από τα υπόλοιπα άλογα. Κρητικός Σάντι και Πίκλης στην εξωτερική. Νίκαρχος μπροστά, πιο πίσω και ο Κάστορ κάνει finish. Καθώς ο Νίκαρχος είναι στην πρωτοπορία, προσπαθεί ο Πίκλης και ο Κάστορ. Νίκαρχος κάνει την προσπάθεια, ο Κρητικός Σάντι και ο Πίκλης. Ο Νίκαρχος είναι μπροστά. Ο Νίκαρχος, ο Πίκλης προσπαθεί. Ο Νίκαρχος θα κερδίσει τον Πίκλη. 7η υποδρομία, Κρητικός Σάντι. Τέσλα, Άκης Αστρέος, Κρητικός Σάντι. Τέσλα, Άκης Αστρέος, 2-3-4-7, 2-3-4-7. Να θυμηθούμε, καλύτερα αγκανιά. Δεύτερη υποδρομία, τα λέω με το 1. Τρίτη υποδρομία, Μπουλστρότ με το 1. Δεύτερη υποδρομία, τα λέω με το 1. Τρίτη υποδρομία, Μπουλστρότ με το 1. Καλύτερα δίδυμα, τρίτη υποδρομία, Μπουλστρότ, Καηλής 1-7. Και δεύτερη υποδρομία, Νοτιάς Δόμνο Νικόλας 7-1. Τρίτη υποδρομία, Μπουλστρότ, Καηλής 1-7. Και δεύτερη υποδρομία, Νοτιάς Δόμνο Νικόλας 7-1. Και outsider, πέμπτη υποδρομία, Ρεσός με το 2. Πέμπτη υποδρομία, Ρεσός με τον αριθμό 2. Λίγο χαριροκληρώνουμε να υπενθυμίσουμε ότι αύριο οι υποδρομίες έχουν όρεξη 3:30. Έχουμε 7 υποδρομίες. Έχουμε 2 τελευταίες που θεωρούνται αφύρωπες και τα μεταφερόμενα. Εντάξει, είναι όπως τα περιέγραψες τα πράγματα. Δεν έχουμε ας πούμε την πολύ ποιοτική υποδρομία, αλλά έχουμε πολύ καλές υποδρομίες, ποιοτικές, ανταγωνιστικές οι 2 τελευταίες που είπαμε από την αρχή. Έχουμε και τα αρκετά μεταφερόμενα, τα επαναλάβουμε. 3.706 ευρώ, τέτρακας 3.851 ευρώ, πίξη εγγυημένων 30.000 ευρώ. Μάλιστα, αυτά είχαμε και απόψε. Καλό σας βράδυ.